Φίλες, φίλοι, γεια σας. Σήμερα δεν σας έχω απλά έναν ακόμα inverter. Σήμερα σας έχω τον SRNE στα 10 kW, ο οποίος είναι IP65 και αυτό σημαίνει ότι έχει έξτρα διαβροχοποίηση σε όλα τα κυκλώματά του τα ευαίσθητα εσωτερικώς. Γιατί ακόμα και μέσα στο ίδιο το σπίτι αυτά τα ποσοστά υγρασίας επηρεάζουν το μηχάνημα και επιταχύνουν τη γύρανσή του μέσα σε 2 ή 3 έτη. Θα βλέπετε τις πλακέτες, θα έχει πιθανόν οξυδώσεις. Πέραν λοιπόν αυτής της θωράκισης, ο συγκεκριμένος έχει και μία έξτρα μπαταρία μέσα του. Άμα θέλεις έλα κοντά στην κάμερα, φέρε κοντά και την κάμερα να δείξουμε. Εδώ πέρα βλέπετε λοιπόν ότι έχει μία έξτρα μπαταρία μέσα, η οποία λειτουργεί στην ουσία σαν είναι κάποιοι πυκνωτές οι οποίοι βοηθάνε το πικ, γιατί ως γνωστόν οι υβριδικοί inverter μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να δουλέψουν χωρίς μπαταρία ή ΔΕΗ, αυτό λέγαμε πάντα. Αυτός λοιπόν ο inverter με φωτοβολταϊκά πάντα μπορεί να εξοικονομήσει τεράστια ποσά ενέργειας, καθώς χωρίς τη ΔΕΗ, δηλαδή σε μία διακοπή ρεύματος που θα έχετε τα φωτοβολταϊκά σας εν ενεργεία, μπορεί να τα αποκριθεί στα πικ που του ζητάτε, χωρίς απαραίτητος να έχει μπαταρία. Φυσικά, άμα ανοιχτώσει, ο συγκεκριμένος inverter θα βγει εκτός λειτουργίας, γιατί αυτοί οι πυκνωτές που δουλεύουν ως μπαταρία μέσα του, δεν είναι αρκετοί για να αντέξουν τα φορτία αυτά που του ζητάμε, ακόμα και μικρά φορτία, έτσι. Απλά μπορεί να βρίσκεται σε μία κατάσταση λειτουργίας χωρίς ΔΕΗ και μπαταρία, μόνο με τα φωτοβολταϊκά. Εν πάση περιπτώσει, έχουν τρελαθεί όλοι και το εννοώ, γιατί τέτοια μηχανήματα δεν θα βρείτε πουθενά. Έτσι, δεν υπάρχουν τέτοια μηχανήματα στην αγορά της Ελλάδας και αν βρείτε έναν, δεν θα το βρείτε σίγουρα σε αυτές τις τιμές. Αυτό που κάνουμε εμείς εδώ λοιπόν είναι να φέρνουμε μηχανήματα τα οποία έχουν χαρακτηριστικά τα οποία είναι μοναδικά, δηλαδή ο συγκεκριμένος κατεβάζει από φωτοβολταϊκά μέχρι 11 kW. Έχει διπλό MPPT και μάλιστα επειδή είναι πάρα πολλά τα kW που κατεβάζει, για κάθε MPPT έχει διπλή είσοδο. Δηλαδή, αυτό εδώ πέρα είναι το PV1 συν και το PV1 πλην. Έχει διπλή είσοδο, παίρνει 2 εξάρια για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτά τα μεγάλα ποσά ισχύως. Έτσι, εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το grid, δηλαδή εδώ πέρα φέρνουμε ρεύμα εμείς από τη ΔΕΗ μας και εδώ πέρα παίρνουμε ρεύμα για το δικό μας το δίκτυο. Εδώ λοιπόν αυτός ο inverter έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με γεννήτρια, με δική του είσοδο, η οποία εποπτεύεται επαρκώς και μπορεί λοιπόν να κάνει διαχείριση και να κάνει οτιδήποτε σύγχρονο ζητάτε από ένα inverter, τα έχει όλα. Παραλληλίζεται με άλλον inverter ώστε να βγάλει 20 kW και 30 κλπ. Συγχρονίζεται και φτιάχνει τριφασική αλληλουχία με ίδιο ακριβώς inverter. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά, έτσι μιλάμε για τον αφρό, υπάρχουν, θα δείξουμε και πολύ μεγαλύτερα βέβαια inverter, απλά αυτός εδώ πέρα νομίζω ότι αφορά τα περισσότερα νοικοκυριά. Είναι σχεδόν αθόρυβος, δηλαδή σε μία μεγάλη ζήτηση, θα τον δούμε τώρα κιόλας εδώ πέρα πώς συμπεριφέρεται σε μεγάλες ζητήσεις που θα του κάνουμε. Σε μία μεγάλη ζήτηση λοιπόν δεν ξεπερνάει τα 30 decibel που είναι δηλαδή όσο μία εσωτερική μονάδα των 9000 BTU σε κλιματιστικό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ζητάει αυτός ο inverter για να δουλέψει. Έτσι θα δούμε εδώ πέρα και έχει μια πάρα πολύ ωραία οθόνη η οποία κάνει λίγο zoom. Είναι οθόνη αφής, έτσι έχει πάρα πολύ ευκρινές μενού και μπορείτε να κάνετε διάφορα πράγματα εδώ πέρα. Θα έλεγα δηλαδή ότι τέλος πάντων είναι μια έτσι... Έχει ένα μενού το οποίο είναι κατατοπιστικότατο, έχει ό,τι ζητήσετε από έναν inverter. Και πάμε να δούμε λοιπόν στη ζήτησή του που θα κόψει και τι είναι αυτό το θόρυβος που θα κάνει. Είμαστε έτοιμοι, Χριστίνα? Για βάλε λοιπόν θερμοσύφωνο.
Είμαστε λοιπόν εδώ στα, από 998 πήγαμε στα 5.000 βολταμπέρ. Βάλε και φούρνο. Θυμίζω ότι είναι στα 10.000 βάτ ο συγκεκριμένος ο inverter. Βάλε και μάτια, πήγαμε στα 7.200, 9.300, βάλε και άλλα, 10.200, βάλε, 12, βάλε, 12.5, έχεις άλλα! Μάλιστα. Πήγαμε στα 14, 15, να βάλουμε και... Οπ, ωραία. Εντάξει, κλείς το φούρνο όλα. Εντάξει. Εδώ λοιπόν χτυπήσαμε overload. Εδώ λοιπόν έχουμε μια συμπεριφορά ενός inverter ο οποίος είναι στα 10.000 W. Το peak της εκκίνησής του είναι στα 20.000 W. Και βλέπουμε ότι μέχρι και τα 15.000 W δεν είναι στιγμιαίο πικ εκκίνησης αυτό που βλέπαμε. Έτσι ήταν μια συνεχής λειτουργία, αλλά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στα 12 και στα 13.000 W μπορεί να εργάζεται έτσι άνετα, όσο τουλάχιστον μπορούμε να δούμε εδώ. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει ούτε από θέμα ήχου. Έτσι αυτή τη στιγμή σε ένα δωμάτιο το οποίο θα είναι μέσα στο σπίτι, μαζί με τη θωράκισή του εδώ πέρα μπροστά έχει και αυτό εδώ πέρα το καπάκι. Εγώ το έχω βγάλει τώρα εδώ πέρα για να μην χαλάσω τους στιθιοθλίπτες από κάτω, ώστε να μπορεί να δοθεί. Αυτός ο συγκεκριμένος είναι έτοιμο παράδοτος, έτσι, και κάνει γύρω στον ένα μήνα για να έρθει σε περίπτωση που δεν πάρετε αυτόν. Κάνει στα 3.000 ευρώ και χωρίς τη θωράκιση την, για την υγρασία τέλος πάντων, και την μπαταρία την εσωτερική, η οποία ξαναλέω ότι δεν είναι κάποια μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας, αλλά ίσα ίσα για να μπορεί να εργάζεται με φωτοβολταϊκά και χωρίς μπαταρία δική του έξτρα και ΔΕΗ. Πάμε λοιπόν να τον δούμε με μπαταρία δική του και να δούμε τι ακριβώς κάνει και πώς ακούγεται, γιατί είναι κάτι το οποίο προβληματίζει αρκετούς από εσάς. Να δείξουμε και πώς ακούγεται σε μια κανονική χρήση με πολλά φορτία και μπαταρία επάνω. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν εδώ σε ένα σενάριο το οποίο δεν έχουμε καθόλου ΔΕΗ. Έχουμε την μπαταρία μας η οποία είναι στα 52 βολτ, μισοφορτισμένη δηλαδή. Μια 12 μπαταρία λιθίου με στοιχεία κάτλ, με 16 στοιχεία κάτλ. Και πάμε λοιπόν εδώ, δείξτε εδώ πέρα ότι έχουμε και μπαταρία λοιπόν, αν και φαίνεται και από την οθόνη. Πάμε λοιπόν το θερμοσύφωνο. Προφανώς εδώ θα έχουν ένα μικρότερο πικ, να δούμε πόσο θα είναι αυτό. Ωραία, για βάλε τα μάτια. Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν και γύρω γύρω από το σπιτάκι ότι μας λέει ότι έχουν πλησιάσει τη μισή αντοχή του μηχανήματος, έτσι. Βλέπουμε εδώ και με τα μάτια. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα στα 8.000, οπ. Πάμε λίγο πίσω, κλείς τα μάτια κάποια και άσε μόνο θερμοσύφωνο και φούρνο. Εδώ λοιπόν να κάνουμε ένα reset, το κλείνουμε το μηχάνημα και το ξανανοίγουμε. Βλέπουμε λοιπόν με μπαταρία δεν έχουμε καθόλου θόρυβο, καθόλου ανεμιστηράκια. Πάμε λοιπόν σε ένα σενάριο μόνο με μπαταρία λοιπόν, χωρίς ΔΕΗ εδώ πέρα βλέπουμε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι έχουμε μόνο μπαταρία. Πάμε στα 7.500 W ή 7.300 Voltaampere. Διάδωσε λίγο, οπ. Μας βράζει λοιπόν ο σφάλμα εδώ πέρα λοιπόν ότι είμαστε οριακά, έτσι. Με την μπαταρία, δεν είναι και φορτισμένη η μπαταρία, βλέπουμε έχει πάει η πτώση τάσης στα 48 βολτ. Κλείσε! Για να βάλουμε λοιπόν εδώ και τη ΔΕΗ μας, να κάνει υποστήριξη. Βάλαμε λοιπόν και τη ΔΕΗ. Βλέπουμε λοιπόν πώς κάνει bypass και κατευθείαν φορτίζει την μπαταρία. Υπάρχουν λοιπόν βέβαια σενάρια τα οποία μπορούμε να προγραμματίσουμε και για παράδειγμα αυτός ο inverter λοιπόν τι κάνει με άλλα λόγια. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε την μπαταρία μας έξτρα σε αυτόν τον inverter και να παίρνουμε από τα φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα
μας ζητάει, ας πούμε, το σπίτι μας 3.000 βατ και εμάς τα φωτοβολταϊκά μας παράγουν 2.000 βατ εκείνη την ώρα. Παίρνει τα 2.000 βατ από τα φωτοβολταϊκά και τα υπόλοιπα 1.000 τα παίρνει είτε από την μπαταρία, αν έχουμε, και αν το έχουμε βάλει εμείς να επιλέγει σαν προτεραιότητα την μπαταρία, είτε τα παίρνει από, από τη ΔΕΗ, αν δεν έχουμε μπαταρία, για να συμπληρώσει αυτή την ενέργεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι τραβάει γύρω στα 6.000 βατ φορτίζοντας την μπαταρία. Έτσι, εμείς μπορούμε να του βάλουμε λοιπόν προτεραιότητα την μπαταρία αν την έχει πάντα φορτισμένη, όπως τώρα αυτή τη στιγμή έχει, γι' αυτό και τη φορτίζει. Φορτίζει πάντα την μπαταρία, την έχει φορτισμένη, σε μια περίπτωση διακοπής ρεύματος να χρησιμοποιήσει εκείνη. Αν έχουμε φωτοβολταϊκά, μπορούμε η προτεραιότητα να είναι, για παράδειγμα, solar battery utility, δηλαδή τελευταία απ' όλα να πάρει από το ρεύμα, δηλαδή πρώτα απ' όλα από τα solar, από τα φωτοβολταϊκά, μετά να πάρει ό,τι δεν φτάνει να συμπληρώσει από την μπαταρία, και μετά το utility που είναι η ΔΕΗ, ό,τι δεν φτάνει από την μπαταρία και τα φωτοβολταϊκά. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, το άθροισμα της κατανάλωσης είναι, ξέρω εγώ, 7.000 βατ και παίρνει τα 3.000 βατ από τα φωτοβολταϊκά και τα άλλα 3.000 από την μπαταρία, μόλις η μπαταρία φτάσει στα όρια της, εκείνη τη στιγμή να προσθεθεί η ΔΕΗ. Μπορείτε βέβαια να το χρησιμοποιήσετε σαν ένα μεγάλο UPS σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά και να έχετε τα φωτοβολταϊκά σας και, για παράδειγμα, όταν δεν φτάνει από τα φωτοβολταϊκά, να προσθέτει από τη ΔΕΗ, και αν γίνει διακοπή ρεύματος να έχετε μια έτοιμη γεμάτη μπαταρία, ώστε να πάτε σε ένα σενάριο κρίσης και να έχετε στην ουσία μια δική σας παραγωγή. Αυτό συνήθως κάνουν, δηλαδή, όσοι έχουν αυτό το μηχάνημα, το έχουν να δουλεύει SBU, δηλαδή Solar Battery Utility, και όταν ακούν ότι αύριο θα έρθει χιονιάς ή θα έρθει, ξέρω, πλημμύρα ή έχουν κάποια έργα από τη ΔΕΗ, πάνε SUB, έτσι, και χρησιμοποιούν την μπαταρία τελευταία, μόλις γίνει διακοπή ρεύματος, να έχουν πάντα backup την μπαταρία, δηλαδή σαν ένα τεράστιο UPS. Αυτός είναι και ο θόρυβος λοιπόν που κάνει, σαν ένα air condition, είναι στο γύρω στα 30 με 40 decibel τη στιγμή που δουλεύει, ας πούμε, έτσι, με full, θα λέγαμε, έτσι, λειτουργία. Αυτή τη στιγμή φορτίζει με 6.000 W την μπαταρία μας. Και πάμε να δούμε λοιπόν και μέσα πώς είναι και αν έχει το ροειδή μετασχηματιστή. Για τους δύσπιστους θεατές, έχει και εδώ το ροειδή μετασχηματιστή. Έτσι. Αυτοί εδώ πέρα είναι οι πυκνωτές που δουλεύουν και ως μπαταρία. Και αυτός εδώ είναι ο διακόπτης των φωτοβολταϊκών, σε περίπτωση που θέλετε να κλείσετε άμεσα σε μια καταιγίδα ή οτιδήποτε, να κλείσετε τα φωτοβολταϊκά, μην σας φέρει κάποιο κεραυνό. Βλέπετε εδώ πέρα πόσο προσεγμένη δουλειά έχει γίνει. Έτσι. Βλέπετε εσωτερικά εδώ πέρα για τους ηλεκτρολόγους, εδώ πέρα για τι πράγμα μιλάμε, έτσι. Τι εργαλείο είναι αυτό, με βεντιλατέρ εσωτερικά εδώ πέρα και με βεντιλατέρ στο πλάι πίσω για τους εναλλάκτες, ώστε να μην περνάνε υγρασίες μέσα. Μιλάμε για ένα κόσμημα, μιλάμε για ένα αριστούργημα. Εντάξει, αρκετά. Ό,τι είδατε, είδατε. Είδατε λοιπόν αν έχει το ροειδή μετασχηματιστή, τον έχει. Είδατε λοιπόν αν τα πικ του με την μπαταρία είναι επαρκή και αρκετά αξιοπρεπέστατα για τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος, τα είδατε. Είδατε τα πικ τα οποία είναι χωρίς φυσικά τα φωτοβολταϊκά και την υποστήριξη των φωτοβολταϊκών. Έτσι, μιλάμε για ένα μηχάνημα το οποίο δεν υπάρχει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έτσι, τουλάχιστον σε αυτή την τιμή σίγουρα δεν θα το βρείτε. Και αν το βρείτε, πραγματικά ενημερώστε με, γιατί κατευθείαν θα μεταβώ σε εκείνο τον έμπορο. Έτσι δουλεύουμε λοιπόν εμείς, αυτή είναι η δουλειά μου. Στην ουσία βρίσκω συνεργεία τα οποία τοποθετούν, όπως και εμπόρους οι οποίοι προμηθεύουν, και στην ουσία έρχομαι σαν ένα σύμβουλος αγοράς σε εσάς. Εγώ στηρίζω το κανάλι μου με αυτόν τον τρόπο και ταυτόχρονα και εσάς, αλλά και τους εμπόρους, και φτιάχνω στην ουσία, δουλεύουμε εδώ πέρα εγώ και οι συνεργάτες μου, για να φτιάξουμε μια πιο υγιή αγορά. Αυτές δηλαδή μέχρι σήμερα που ξέραμε αυτά τα κουτσομπολιά σε κάποια site, το αν έχει το ροειδή μετασχηματιστή ή το πώς δουλεύει κάθε ανεμογεννήτρια, αν είσαστε νόμιμοι και αυτά, έχουν περάσει στην σφαίρα του παρελθόντος. Πλέον, αν κάποιος θέλει να βοηθήσει τον κόσμο, τον αδακτυλοδεικτή, τον κακό έμπορο ή τον κακό συνεργάτη, είναι λίγο πιο μπανάλ.
Αν θέλει κάποιος να βοηθήσει λοιπόν τον κόσμο, καλό είναι να του δείξει το καλό, να υποδείξει και να αναδείξει το καλό, όπως κάνουμε εμείς εδώ, και το ποιοτικό. Αυτή λοιπόν είναι, αν θέλετε, η προσφορά που μπορεί να γίνει πλέον στη σύγχρονη εποχή των social media, έτσι όπως δείχνουμε και εμείς αυτό εδώ το μηχάνημα, για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Σύντομα έρχονται βίντεο εγκατεστημένα αυτά τα μηχανήματα, έτσι, και πώς δουλεύουν κανονικά στη χρήση σε ένα οικιακό σύστημα μετά από αρκετές ημέρες τα οποία τα έχουν δουλέψει οι χρήστες που τα αγοράσανε. Έτσι, και θα δούμε λοιπόν τα συστήματα αυτά εγκατεστημένα με την μπαταρία τους κομπλέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη και για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας. Γεια σας. Εγγραφές και τέτοια δεν μας ενδιαφέρουν. Σχόλια στο βίντεο καλό είναι να μην κάνετε αν είναι πικρόχολα. Ξέρω πως δεν περιμένατε κάτι τέτοιο, αλλά δεν ονομάσαμε τυχαία το κανάλι άνω κάτω.